Κωνσταντία Χριστοφορίδου. Μια κατερινιώτισσα στη Θεσσαλονίκη. Πώς ξαναήρθε στην παράσταση, γιατί είχε πει νομίζω μια συνέντευξή σου ότι μετά τους Σταύλους δεν είχε επαφή με τον Αλέξανδρο. Είχατε για λίγο χαθεί. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στις συνεντεύξεις λες κάτι, λες πολλά, λες κάτι, μένει αυτό και κρατάει για χρόνια. Είχα πει ότι εντάξει, υπήρξαμε πολύ φίλοι αυτά. Κάποια στιγμή χάνεσαι. Εγώ πήγα σε εντελώς άλλη. Γενικά και από το χώρο κάπως απομακρύνθηκα. Με την οικογένεια, με τα παιδιά μου αυτά. Τέλος πάντων, χαθήκαμε και ξαναβρεθήκαμε. Έχεις αλλάξει και πάρα πολύ και εμφανισιακά. Έτσι, έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά. Είσαι σε έναν δρόμο που το παλεύεις πάρα πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα με το σώμα μας είναι με πολύ μεγάλη μάχη. Αν θέλουμε να χάσουμε κιλά, έχω συναισθηματική βουλημία. Μπορεί, αν δεν είμαι καλά ψυχολογικά ή αν έχω στρεσαριστεί ή αν έχω ζοριστεί, να θέλω να κάτσω σπίτι και απλά να φάω το πρώτο μπροστά μου. Δηλαδή, χωρίς μέτρο. Αυτό το διάστημα που έχεις παραπάνω κιλά, εσένα σε εμπόδιζε να κάνεις δουλειές είτε τηλεοπτικές είτε στο θέατρο? Έχει τύχει να το αντιμετωπίσω και να το δω. Δεν θα σου το πούνε φυσικά. Να το δω κάπου στο βλέμμα όλο αυτό. Αλλά ήταν κάτι το οποίο μου είχαν φωνάξει για εκπομπή, ας πούμε, για παρουσίαση. Το οποίο έτσι δεν με ενδιέφερε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μου κλείσαν πόρτες, δεν ήταν στο χώρο μου. Και ο ρόλος της Λιλή Κασκαλίτση νομίζω σ' ακολούθησε. Ναι, ναι, με ακολούθησε. Και με ακολουθεί όπως βλέπω. Γιατί δεν είναι απαραίτητα κακό. Ξαναγυρίσαμε λίγο στα reality, φαντάζομαι το έχεις ακούσει αυτό. Και reality όπως είναι το Power of Love, reality αγάπης που πάει κάποιος να βρει το άλλο του μισό μέσα από ένα παιχνίδι και reality σχέσεων. Το ότι πέρασαν τόσα χρόνια και τα reality έχουν απήχηση, εντάξει, εμένα δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή μου κάνει πολύ παλιό. Είναι για μένα χοντρικά, θα σου το πω, η χαρά του κάθε πικραμένου. Ολοκαίρι έχει συνεργαστεί και με την Χρυσούλα Διαβάτη. Με την Χρυσούλα, η οποία με τις δηλώσεις της κατά καιρούς προκαλεί έτσι λίγο εντάσεις. Η Χρυσούλα τη λατρεύω. Την αγαπώ πάρα πολύ και αυτή το ίδιο. Είναι ένας άνθρωπος τόσο γήινος και παράλληλα τόσο σε άλλο σύμπαν. Αυτός ο συνδυασμός νομίζω είναι μοναδικός. Τι θυμάσαι από τον Νίκο Σεριανόπουλο? Τον Νίκο, εντάξει, εγώ έχω πολύ ιδιαίτερη σχέση. Τον αγαπάω, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Πάρα πολύ και αυτός με αγαπούσε. Ήμασταν, πώς να σου πω, είχαμε δεθεί και ήμασταν. Μου έλεγε, έχω σαν την μικρή μου αδερφή. Εντάξει, για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ όλο αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά όταν το σκέφτομαι, δεν νομίζω ούτε το έχω ξεπεράσει, ούτε ήταν όλη η συνθήκη τι έγινε. Εντάξει, ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκύτατος. Γενικά ήταν ένας κλειστός άνθρωπος, που δύσκολα θα ανοιγόταν. Αλλά πάντοτε αυτό που τον χαρακτήριζε και όλοι τον λάτρευαν ήταν η ευγένεια, η διακριτικότητά του. Δεν υπήρχε, δηλαδή δεν υπήρχε σε αυτό το χώρο άνθρωπος να πει. Και ο σεβασμός, δεν τον σεβόταν οι πάντες. Έλεγες Νίκος και έβλεπες τη αντίδραση. Τον Γιάννη τον Αγγελάκη, που είχατε λίγο συνεργαστεί. Τελείωσε λίγο άδοξα. Κοίταξε, τι να σου πω, ο Γιάννης ήταν ένα υπέροχο παιδί. Γνωριστήκαμε δηλαδή πολύ λίγους μήνες, όταν του κάναμε την πρόταση για την παράσταση. Ζήσαμε τις πρόβες, ουσιαστικά 3-4 μήνες. Και κανονίζαμε τα μαγαζιά για να συνεχίσουμε, ήταν Πάσχα και είναι τόσο ευνίδιο όλο αυτό που εντάξει, το σοκ ήταν τεράστιο. Είχαμε δεθεί πάρα πολύ, γνωριζόμαστε τόσο λίγο. Τον ένιωθα φίλο κολλητό. Και ήταν το σοκ τεράστιο, δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη, μιλάς τη μια μέρα με έναν άνθρωπο, δηλαδή δεν υπάρχει. Και έτσι πολύ βίαια, ας πούμε, και απότομα σταμάτησε και εγώ δεν ήθελα δηλαδή άλλο να, ούτε με την παράσταση να ασχοληθώ. Και στενοχώρια τεράστια. Ήταν πολύ, πολύ γλυκό παιδί.